Εξακολουθεί, όπω είπαμε, να είναι σε εξέλιξη η πύρινη λέλαπα στο λεκανοπέδιο τη Αττική. Να καλησπέρισω ευθύ αμέσω εδώ στο στούντιο τη Κρήτη TV τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, υποψήφιο πρόεδρο του Πασό Κινάλ. Καλησπέρα σα, κύριε Γερουλάνε, Καλώ ορίσατε. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και καλησπέρα στου τηλεθεατέ μα. Φαντάζομαι, κατά την επίσκεψή σα στην Κρήτη, δεν φανταζόσασταν αυτό το μέτωπο, αυτήν την τεράστια καταστροφή στην Αττική. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό είμαστε για μία ακόμη χρονιά, για μία ακόμη φορά θεατές σε αυτό το θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή κάθε καλοκαίρι, συνήθω εκεί στον Αύγουστο, για μία εβδομάδα, δέκα ημέρες, βιώνουμε αυτήν την τεράστια καταστροφή, είτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής, είτε σε άλλε περιοχέ τη Κρήτη. Θέλω να σα πω, φαντάζομαι το γνωρίζετε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε και εδώ μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά από τι μεγαλύτερε που έχουν καταγραφεί φέτο, στην περιοχή του Αμαρίου, που η καταστροφή ήταν 80% στι καλλιέργειε και σε σπίτια. Το έχουμε στην Πελοπόννησο, το έχουμε στην Εύβοια, το έχουμε στη Θράκη και στον Εύρο. είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτή την ώρα που μιλάμε, η σκέψη μα είναι με τους ανθρώπους που χάνουν τις περιουσίες τους, με τους πυροσβέσιας και τους εθελοντές που παλεύουν. Είναι μια πολύ... Θα είναι μία δύσκολη ακόμα νύχτα ε, και γι' αυτό ε, τον απολογισμό μας θα τον κάνουμε μετά. Αυτό που θέλουμε από την κυβέρνηση είναι μία πολύ ειλικρινή αποτίμηση της κατάστασης και ε, να σταματήσουν να κρύβουν πράγματα όπως έχουν κάνει στο παρελθόν. Ε, θα πω μόνο αυτό, ότι σαν πολίτης, Αισθανόμουν ότι δεν υπάρχει όριο στα συγγνώμη που μπορεί να πει ένα πρωθυπουργό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι τώρα πια το έχει ξεπεράσει ο Μητσοτάκη. Θα ήθελα ένα ακόμα ερώτημα πάνω σε αυτό. Άκουσα νωρίτερα και τι τοποθετήσει του συνόλου των κομμάτων τη αντιπολίτευση. Το Πασό Κίναλ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για ελάχιστα κονδύλια που διαθέτει για την πολιτική προστασία σε μια περίοδο που και σχεδόν κάθε χρόνο βιώνουμε αυτήν την καταστροφή που πολλές φορές καταλήγει και σε τραγωδίες. Όπω σα, όπως σας είπα, την, τον απολογισμό για το συγκεκριμένο γεγονός μπορούμε να τον κάνουμε μετά. Όμως η πραγματικότητα είναι και ότι, η ε, ότι, ότι ενώ υπήρχαν κονδύλια στο Ταμείο στήριξη για ε, την πολιτική προστασία αφαιρέθηκαν και δεν απορροφήθηκαν ποτέ. Αυτό είναι μια κριτική που κάναμε και μέσα στη Βουλή, δεν είναι καινούριο, δεν είναι ένα γεγονός σημερινό. Είναι προηγούμενο και είναι απαράδεκτο. Όπως επίσης ξέρουμε ότι οτιδήποτε κονδύλια κρατώνται για την πολιτική προστασία κρατώνται για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και όχι να το προλάβουμε. Mm -hmm. Η πρόληψη κατά όλες τις χώρες είναι ο βασικός τρόπος να προετοιμαστείς για τέτοιου είδου φαινόμενα και εμείς προτιμάμε να δίνουμε τα χρήματα μόνο για αεροπλάνα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει η πολιτεία ότι η πρόληψη είναι αυτό το οποίο θα κάνει τη διαφορά. Εάν δεν το καταλάβουν αυτό, θα συνεχίσουν να πετάμε χρήματα αντί να κάνουμε τη δουλειά την υποδομή που χρειάζεται για να προλαβαίνουμε τέτοιε καταστάσει. Θέλω να πάμε στο αμυγό πολιτικό κομμάτι. Ε, είστε υποψήφιο πρόεδρο του Πασό Κινάλ στι ισοκομματικέ εκλογέ του φθινοπόρου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, η απόφασή σας να διεκδικήσετε την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ ήρθε και μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στην Κρήτη TV είχε πει ότι είναι ήττα αν το ΠΑΣΟΚ δεν καταφέρει να κερδίσει την δεύτερη θέση στις ευρωεκλογέ. Αυτό είναι το δικό σας κίνητρο. Κοιτάξτε, θα σας πω, ε, από τις τελευταίες εκλογές, τις σημερινές, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ χάσανε 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους. 1,5 εκατομμύριο είναι τεράστιο νούμερο για τα δύο πρώτα κόμματα. Εμείς είμαστε το τρίτο, το, έπρεπε, το οποίο θα έπρεπε να εισπράττει αυτή τη δυσφορία. Αν είναι να εισπράξουμε 1,5 εκατομμύριο κόσμο, εισπράξαμε 60.000. Το οποίο σημαίνει ότι καταφέρουμε να εμπνεύσουμε το 4% των απογοητευμένων ψηφοφόρων. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθο. Στο, στο Πολιτικό Συμβούλιο, παρέθεσα τα πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Και πιστεύω ότι πάνω σε αυτή τη βάση η διαδικασία τώρα για την εκλογή του αρχηγού είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να μας, να, να μας βοηθήσει να διορθώσουμε τα λάθη που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Την περασμένη εβδομάδα από τη θέση στην οποία κάθεστε εσείς βρισκόταν ο Δήμαρχος Αθηναίων και συνυποψήφιό σα για την Προεδρία του Πασόκ, ο κύριος Δούκας, ο οποίος θα σας μεταφέρω ακριβώς την φράση του, το Πασόκ πλέον είναι ένα κόμμα εσωστρέφειας που διοικείται από ένα πρόσωπο και μια μικρή ομάδα. Εντάξει, εγώ είπα ότι η διαδικασία που ξεκινάει τώρα και που ολοκληρώνει την πρώτη φάση στις, στις 6 και στις 13 Οκτωβρίου ουσιαστικά κλείνει με τις επόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί το λέω αυτό. Διότι το δικό μου το μάτι δεν είναι ούτε στο ένα μου πλάι, ούτε στο άλλο μου πλάι. Το, το δικό μας πρέπει να είναι στον κύριο Μητσοτάκη στι κυβερνητικέ επιλογέ του κυρίου Μητσοτάκη, στι κυβερνητικέ επιλογέ τη Νέα Δημοκρατία, να στυλιτεύσουμε τα θέματα τα οποία αγωνιά η κοινωνία και όχι να τα βάζουμε ένα με τον άλλον. Έτσι κι αλλιώ. Όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Πασόκ σου λένε την επόμενη μέρα ενότητα. Αφησβετήθε Για να το διασφαλίσουμε αυτό λοιπόν. Την ηγετική ικανότητα Ενό Προέδρου, όταν ένα κορυφαίο τέλεχος του ίδιου κόμματο διεκδικεί την Προεδρία, ενώ το Πασόκ έχει Προέδρια. Μα δεν το συζητάω. Σα είπα, υπάρχουν ορισμένοι τομεί κριτική, uh -huh. την οποία δεν έχω κάνει συντεταγμένα με στο κόμμα. Έχω μιλήσει για τα λάθος, τη λάθο επικοινωνία, για το οργανωτικό που έχει παραμελήσει θέματα όπω είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπω είναι τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί, δηλαδή οι πυλώνε πάνω στου οποίου είχε στηθεί το Πασόκ τόσα χρόνια. Ε, Επίση. Η ομάδα που θα έπρεπε να εκπέμπει ότι το κυβερνητικό μας πρόγραμμα μπορεί να γίνει πράξη, θα έπρεπε να είναι μια ομάδα στελεχών, ό,τι καλύτερο έχει το Πασόκ να δείξει. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο τώρα. Άρα κριτική κάνω κι εγώ. Αλλά την κάνω μόνο με το σκεπτικό του τι πρέπει να αλλάξουμε για να πάμε μπροστά. Αυτό λοιπόν που λέω είναι ότι αυτά τα πράγματα να αλλάξουν, το Πασόκ μπορεί να διεκδικήσει τις επόμενε εκλογές. Γιατί το λέω αυτό, θα δώσω δύο στοιχεία πολύ γρήγορα. Mm -hmm. Πρώτον, το έχουμε ξανακάνει. Το 2008 ήμασταν στα ίδια με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμόσαστε, και 1,5 χρόνο μετά πήραμε τη μεγαλύτερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία από το 1981. Και το δεύτερο είναι ότι 3,5 εκατομμύρια συμπολίτε μα, 3,5 εκατομμύρια Ελληνίδε και Έλληνε, δεν πάνε στην κάλπη. Ξέρετε πόσοι από αυτοί έχουν υπάρξει πασόκ το 2009 που ήμασταν κυβέρνητε την τελευταία φορά, τουλάχιστον η μισή. Για να μην σα πω παραπάνω. Το οποίο σημαίνει για κάθε άνθρωπο που πάει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στην κάλπη, υπάρχουν τρει άνθρωποι που περιμένουν ένα ΠΑΣΟΚ να αναγεννηθεί. Άρα, στόχο σα είναι να κάνετε πιο ενεργού του πολίτε που ενδεχομένω στο παρελθόν απογοητεύτηκαν με την επιλογή του στο ΠΑΣΟΚ. Μα βέβαια, και ο τρόπο να το κάνει αυτό, για να επανασυνδέσει το ΠΑΣΟΚ με την κοινωνία, πρέπει να επανασυνδεθεί με τους του ανθρώπου του ΠΑΣΟΚ που είναι συνδεδεμένοι mm -hmm. με την κοινωνία. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει υποψήφιο. Δήμαρχο Πασόκ, που να λέει ότι είναι Πασόκ, ο οποίο να μην παίρνει ψηλότερο ποσοστό από το κόμμα. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Αν υπάρχει, υπάρχει ένα. Για να μην υπερβάλλω. Ένα υποψήφιο που είπε ότι εγώ είμαι Πασόκ και κατεβαίνω στι εκλογέ, πήρε χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι έχει πάρει το Πασόκ. Όλοι οι άλλοι πήραν ψηλότερο. Και αντί να του πάρουμε τηλέφωνο mm -hmm. και να του πούμε, ελάτε να μα βοηθήσετε, του αγνοούμε. Βεβαίω, ο κύριο Ανδρουλάκη ε, το δικαιολογεί και το σχολιάζει εντελώ διαφορετικά αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, λέει ότι ο βασικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και έχει ιτηθεί, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να κατακτήσει και δύο. Εκλογικέ Περιφερειακέ Ενότητε και αναφέρομαι σε αυτή την οποία βρίσκεστε στο Ηράκλειο, αλλά και στο Λασίθι και γενικότερα στην Κρήτη. Τα ποσοστά που συγκέντρωσε το ΠΑΣΟΚ ήταν ικανοποιητικά για το επιτελείο τουλάχιστον τη Χαριλάου Τρικούπη. Στην Αθήνα δεν ήταν τόσο καλά τα αποτελέσματα. Ε, αυτό ήταν ένα αφήγημα το οποίο το απάντησα και δεν θέλω να του δώσω μεγάλη συνέχεια. Θα πω Είναι ένα πράγμα. Που θα σα το πω πολύ απλά, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Στον πολιτικό χάρτη τη χώρα ενώ ας πούμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε κερδίσει καμία περιφερειακή ενότητα, το τρίτο κόμμα είχε κερδίσει δύο. Ε, θα απαντήσω μόνο με μία στατιστική για να το τελειώνω το θέμα, γιατί αλλού είναι η ουσία του πράγματος. Εγώ θα σας πω το εξή. Η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα, η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα, όπου το Πασόκ αύξησε τον απόλυτο αριθμό ψήφων που πήρε από τις εθνικές, στις, ε, από τις εθνικές εκλογές, που εκλέχθηκα βουλευτή για πρώτη φορά στην Αλφα Αθήνα. Mm -hmm. Στι ευρωεκλογέ είναι η Αλφα Αθήνα. Ανεβήκαμε κατά χίλιου ψήφου. Είμαστε ευχαριστημένοι. Όχι. Αλλά είναι η μόνη περιφέρεια που αυξήθηκε σε απόλυτο νούμερο. Γιατί, Μα και στο γιατί βάλαμε. Όχι το πρό... σε απόλυτο αριθμό. Δείτε το. Mm -hmm. Δείτε το. Στον ένα χρόνο δεν αυξήθηκε σε απόλυτο αριθμό. Το ποσοστό μπορεί. Αλλά το... Το... η πρόκληση που έχουμε είναι να αυξηθούμε σε όλε τι περιφέρειε σε απόλυτο mm -hmm. αριθμό ψήφων. Θα σα πω όμω γιατί θα το αφήσω εκεί το θέμα. Mm -hmm. Διότι αυτή την ώρα ο κόσμο περιμένει να μιλήσουμε για την ακρίβεια. Περιμένει να μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα. Περιμένει να μιλήσουμε για το ΕΣΥ που καταραίει. Περιμένει να μιλήσουμε για την πολιτική προστασία που αυτή τη στιγμή έχει αφήσει τεράστια κενά ασφάλεια στου πολίτε. Νιώθει ο πολίτη ότι παντού παλεύει μόνο του. Σε όλα αυτά τα θέματα, νιώθει ότι πρέπει να έχει δύο χιλιάρικα τσέπη για να πα στα απογευματινά ιατρία του κυρίου Γεωργιάδη. Ότι πρέπει να προσέξει το σπίτι μόνο σου, διότι δεν υπάρχει υποδομή να το προσέξουν. Ότι πρέπει ε, την, την ακρίβεια να σφίξει το ζωνάρι, διότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί του κράτου που να κοιτάξουν την ακρίβεια στα η, η, τα, τα αγαθά πρώτη ανάγκη, την ενέργεια και τα σπίτια τρεις χώρες στους οποίους με διαφορετική κυβερνητική πολιτική δεν θα χρειαζόταν να έχουμε αυτό γιατί οφείλεται σε ολιγοπόλια τα οποία δημιουργήθηκαν από την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφάσισε να τα βάλει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ θέλω να σας κάνω μια έτσι λίγο πιο πονηρή ερώτηση. Το πονηρή το βάζω σε εισαγωγικά. Είστε ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Έχετε διαχειριστεί χαρτοφυλάκια στο παρελθόν με διαφορετικού πρωθυπουργούς και έχετε διεκδικήσει και την προεδρία του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Τι το διαφορετικό μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει ο Παύλο Γερουλάνο ω πρόταση στο Πασόκ, Καθώ θα μπορούσε κάποιο πολιτικό σα αντίπαλο να σα πει ότι έχετε δοκιμαστεί. Αυτό είναι θέμα να το κρίνουν ε, οι πολίτε. Και αυτό είναι και η απάντησή μου όταν μου λένε ε, κριτική για άλλου mm -hmm. ε, συνυποψήφιου. Αλλά θα σα πω το εξή. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, πρώτον έχει ε, ε, διαμεσολαβήσει η εκλογή μου ω βουλευτή τη Αλφαθήνα. Δεύτερον, έχω στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση παρουσιάσει για πρώτη φορά το πρόγραμμα τη αναγέννηση, αναγέννηση του Πασό και την αναγέννηση πατρίδα. Η αναγέννηση τι λέει ουσιαστικά, ότι δεν πρόκειται τίποτα να λειτουργήσει στην Ελλάδα σωστά αν δεν κάνουμε μία βασική αλλαγή. Να σπάσουμε το απόστημα που λέγεται Μέγαρο Μαξίμου και να μεταφέρουμε εξουσίες στους θεσμούς που λειτουργούν μες στην κοινωνία, Αλλάζοντά του για να λογοδοτούν. Και οι θεσμοί αυτοί είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί, τα πανεπιστήμια. Αυτοί θα πρέπει να συνεργάζονται, να βγάζουν τοπικά προγράμματα ανάπτυξη και το κράτο να τα, να, να τα πρικοδοτεί. Τι γίνεται σήμερα, Ο Πρίτανη πάει στο Υπουργείο Παιδεία, ο Δήμαρχο πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο, προ, ο, πρόεδρος του επιμελητηρίου Αποκέντρωση Από κέντρο σε αρμοδιατήτων και εξουσιών. Εξουσιών. Mm -hmm. Γιατί αρμοδιότητες έκαναμε και στο Πασόκ. Mm -hmm. αλλά τι γίνεται όταν ε, αποκεντρώνεις αρμοδιότητες αλλά δεν αποσκεντρώνεις εξουσία, αργά ή γρήγορα θα δείτε ότι ο πλούτος ξαναμαζεύεται στα χέρια των λίγων όπως και έγινε. Ναι μεν το Πασόκ μοίρασε χρήμα, αλλά κρατώντας την εξουσία στο κέντρο σιγά σιγά το χρήμα ξανα... Ε, ξανασυγκεντρώθηκε στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων. Και αυτό που βλέπουμε που γίνεται σήμερα με το Ταμείο Στήριξη είναι καταστροφικό για τη χώρα, διότι όταν τα χρήματα τα πάρουν οι μεγάλε εταιρείε, τα βγάζουν κατευθείαν στο εξωτερικό. Εμεί θέλουμε το χρήμα να πηγαίνει στι τοπικέ κοινωνίε, όπου αναπαράγεται 3, 5, 10 φορέ πριν εγκαταλείψει η τοπική κοινωνία. Μεταξύ ενό uh -huh. σχεδίου που απορροφά 40 δι και πολλαπλασιάζεται μία φορά στη χώρα και ενό σχεδίου. Που απορροφά 20 δι, αλλά πολλαπλασιάζεται πέντε φορέ τη χώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι το δεύτερο σενάριο. Σα προβληματίζει, κύριε Γερουλάνο, το γεγονό ή η άποψη πολλών πολιτών, που δεν είναι λίγοι, που λένε ότι το Πασόκ είναι ένα δοκιμασμένο κόμμα. Διαχειρίστηκε κυβερνητική εξουσία για πάρα πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει κουραστεί και δεν μπορεί να προσφέρει απολύτω τίποτα. Γιατί ξέρετε κάτι. Εντυπωσιακή, εντυπωσιακή αύξηση στα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ δεν είδαμε ούτε με προηγούμενους πολιτικούς αρχηγούς. Θα σας έλεγα ε, να κρατήσουμε λίγο μικρό καλάθι σε αυτό mm -hmm. και θα εξηγήσω γιατί. Ε, καταρχήν η, η, η μοναξιά που νιώθει η Ελληνίδα και ο Έλληνα σε όλα τα στρώματα, σε όλα τα επίπεδα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θέματα που είπαμε πριν οφείλεται στο γεγονός ότι, ότι η κυβέρνηση τον έχει καταλήψει, το κράτος τον έχει καταλήψει. Πρόταση είναι ο πολίτης έτοιμος να ακούσει από οποιονδήποτε. Δεν αποκλείει το Πασόκ. Αν ακούσει κάτι από το Πασόκ, θα ανταποκριθεί σε αυτό. Τι έχει κάνει το Πασόκ μέχρι τώρα λάθος. Μπλέκουμε το μήνυμά μας, ας πούμε, για την υγεία με άλλα θέματα, τα οποία θολώνουν την εικόνα. Μπλέκουμε το μήνυμά μας για το τι να σας πω τώρα την επιστολική ψήφο με διφορούμενε. Δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή ε, που, να μια ενιαία που να γίνεται κατανοητή από το σύνολο τη κοινωνία. Ε, και θα πω: Λέει ο κόσμο, α πούμε, ότι ο Νίκο Ανδρουλάκη μιλάει μόνο για υποκλοπέ. Δεν είναι αλήθεια. Έχει δώσει και ένα πρόγραμμα για την υγεία που είναι καλό. Έχει πει και κάποιε προτάσει με τι οποίε εγώ συμφωνώ και τι έχω υπερασπιστεί σε όλα τα κανάλια. Ε, αν όμω την πρόταση αυτή, την ώρα που την κάνει, πει και μία φράση για τι υποκλοπέ, οι ειδήσει θα σου παίξουν τι υποκλοπέ. Και τότε αλλοιώνεται το μήνυμά σου. Πιστεύω ότι αυτό έκανε λάθο και γι' αυτό ο κόσμο έχει μείνει με την εικόνα. Κύριε Γερουλάνη, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Να ευχηθώ πολύ γρήγορα να σταματήσει αυτό το κακό που συμβαίνει στο λεκανοπέδιο τη Αττικής, αλλά και γενικότερα σε πολλέ περιοχέ τη χώρα. Να είστε καλά.